πού πάει η Ελλάδα. Και αυτό ήταν συγκινητικό και ακούστηκε στα συνθήματα έτσι γύρω στα μεσάνυχτα, «Ελλάς, Ελλάς», μπροστά στο κοινοβούλιο. Κάτι γεννιέται. Βεβαίως δεν μπορεί να υπάρξει ούτε πολιτική μεταβολή, ούτε καθεστωτική μεταβολή από ένα τέτοιο ειρηνικό κίνημα, διότι όταν δεν υπάρχει ηγέτης για να εκφράσει κάτι το οποίο γίνεται, γεννιέται, δεν μπορεί να έχει τύχη. Είναι όμως κάτι το θετικό αυτό το οποίο έγινε. Δεν ήταν ακομματιστή, έτσι αυτοί που κατέβηκαν στο Σύνταγμα χτες το βράδυ. Άλλος ανήκε στο κουκουέ εσωτερικού, άλλος στο κουκουέ παλαιοκομματιστό, στο παλαιοκουκουέ, άλλος ήταν εξοκοινοβουλευτικός, άλλος ήταν προδομένος Πασόκος, προδομένος νεοδημοκράτης που συχάθηκε έτσι την διακυβέρνηση Καραμαλή και λέει πλέον δεν ξέρω να κατέβομαι. Η λέξη στα χείλη όλων, στα χείλη όλων υπήρχε μία λέξη, Ελλάς. Ήτανε δεξί, κεντρώη, αριστερή, ακουραριστερή, ακροδεξί, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Και ήτανε και ορισμένοι μετανάστες. Έτσι, είναι παρήγορο αυτό το οποίο έγινε όχι μόνο στο Σύνταγμα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Έστω και αν αυτό έγινε από μηνύματα αφυπνιστικά που μας ήρθαν από την Ισπανία. Μπορεί κάτι να γεννηθεί, έτσι. Και είπαμε και την προηγούμενη Πέμπτη που είχαμε εδώ τον πατέρα Σαράντο, τον πατέρα Σαράντη Σαράντο και μιλάγαμε για την Κιάρτα, ότι είναι πολύ θετικό ότι για την Κιάρτα του πολίτη κατέβηκαν 50-60 χιλιάδες τους υπολόγισαν, εγώ σας λέω 20-30 χιλιάδες κόσμος να διαδήλωσε για πνευματικά θέματα και θέματα που έχουν σχέση με την ελευθερία, με το ηλεκτρονικό φακέλωμα και με θέματα πίστεως. Και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Και χτες είδαμε το άλλο το κίνημα, έτσι το ειρηνικό της νεολαίας και των Ελλήνων που αγωνιούν για την Ελλάδα και βεβαίως ζητούν μια άλλη πολιτική και ζητούν άλλους πολιτικούς. Και ζητούν άλλους πολιτικούς. Αυτοί οι πολιτικοί έπρεπε να βγουν στον μπαλκόνι της Βουλής να δουν τα νιάτα της Ελλάδος, τα οποία τα έχουμε παρεξηγήσει όλοι και λέμε ότι κάθονται και πίνουν φραπέ όλη μέρα, πώς συμπεριφέρθηκαν ειρηνικά και τι συνθήματα φώναζαν και είτε να αναπροσαρμόσουν τις πολιτικές τους και να αλλάξουν νοοτροπίες είτε να προωθήσουν άλλους ανθρώπους στην πολιτική σκηνή. Το δεύτερο που θέλουμε να πούμε για μισό λεπτό ή ένα λεπτό και να σας πούμε και κάτι επάνω σε αυτό ήταν η δήλωση της κυρίας Δαμανάκη για το ευρώ. Επειδή μπαίνει το θέμα κατά καιρούς, εγώ δεν εντάσσω την δήλωση της Δαμανάκη στις προβοκατόρικες ενέργειες. Σαν και αυτή που έκανε ο πρόεδρος του ΣΕΒ και την αναλύσαμε χτες πλήρως και είπαμε το δημοψήφισμα τι σημαίνει. Σημαίνει παγίδευση του λαού στο δίλημα χρεοκοπία ή μνημόνιο. Ψηφίζουμε το μνημόνιο έτσι για να μην τα χάσουμε όλα και αμνηστεύουμε τα εγκλήματά τους, τα εγκλήματα τα οποία έχουν διαπράξει το όνομα της δανειακής συμβάσεως την οποία δεν έχουν φέρει για ψήφιση στη Βουλή, έτσι και βεβαίως αγαπητοί φίλοι και φίλες, αμνηστεύουν τις ηγεσίες των κομμάτων που είτε ευθέως είτε παρασκηνίως στηρίζουν αυτό το μνημόνιο. Με ένα δημοψήφισμα λοιπόν θα αμνηστευτούν όλοι αυτοί, θα γίνει συνένοχος ο λαός και παράλληλα θα ανοίξει ο δρόμος για νέα μνημόνια. Έτσι, εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν μια προβοκάτσια. Το είπαμε και χτες και την αναλύσαμε πολύ εκτενώς. Της Δαμανάκη η κουβέντα δεν είναι προβοκάτσια. Διότι παρά το γεγονός ότι έχει προκαλέσει πανικό,
δεν θα βγει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση να πει ότι τίθεται θέμα εξόδου της Ελλάδος από την Ευρωζώνη. Ο Γερμανός Υπουργός έτσι είπε ότι δεν έχουν καταλάβει οι Ευρωπαίοι ακόμα το πλήρες μέγεθος του προβλήματος στην Ελλάδα και θα πρέπει να τη βοηθήσουμε και μετά να μιλάμε για αναδιαρθρώσεις. Η κυβέρνηση είπε δια του κυρίου Παπανδρέου θα πρέπει να εξαντλήσουμε όλα τα μέσα έτσι και σε κάθε περίπτωση με την εξάντληση αυτή, ο στόχος δηλαδή της εξαντλήσεως των μέτρων αυτών θα πρέπει να είναι η παραμονή μας στην Ευρωζώνη. Άρα αγαπητοί φίλοι και φίλες, κάτι συζητείτε, κάτι υπάρχει. Αλλά για αυτό το θέμα θα θέλαμε αύριο να βγείτε εσείς έτσι που μας παρακολουθήσετε, που μας παρακολουθείτε και να θα μιλήσετε ελεύθερα διότι θα ανοίξουμε τις γραμμές, αλλά θα θέλαμε να μας πείτε και την άποψή σας εάν πρέπει να μείνουμε στην Ευρωζώνη, εάν πρέπει να μείνουμε στο ευρώ ή αν θα πρέπει να γυρίσουμε στο εθνικό κράτος και στην δραχμή την οποία καταργήσαμε σε μια νύχτα. Θα πάμε τώρα αγαπητοί φίλοι και φίλες, διότι κάναμε και κατάχρηση, θα πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον πατέρα Σαράντη Σαράντο, με τον οποίο είχαμε κουβεντιάσει την προηγούμενη εβδομάδα για την κάρτα του πολίτη. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω με μία ερώτηση, έτσι την οποία μου έθεσαν κάποιοι τηλεθεατές και χτες κάτω στη συγκέντρωση το βράδυ που κατέβηκα. Λένε ναι, μεν είναι ένα σοβαρό ζήτημα, αλλά σε μια στιγμή που χάνεται το σύμπαν μέσα στην Ελλάδα, είναι τόσο σοβαρό θέμα η κάρτα του πολίτη? Βεβαίως, κύριε Ζαρβέ, θα πρέπει να πούμε Χριστός Ανάστη στους αγαπητούς ακροατές και τις αγαπητές ακροάτριες, γιατί διακατέχεται η δική μας η ζωή μέσα από αυτή τη βεβαιότητα. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Η Χριστός ουκ εγίγερται, ματέα και κενή πίστη ημών». Επόμενος, εμείς έχουμε και μπούσουλα, έχουμε και ελπίδα, έχουμε και βάσεις, αλλά και θαυμάζω στη γυρολεξία σας το λέω, όχι μόνο τώρα, αλλά πάντοτε το έλεγα και στις ομιλίες και σε προσωπικές επικοινωνίες με ανθρώπους, ότι ο Έλληνας έχει ένα άλλο ήθος. Μπορεί να έχει πολλές αμαρτίες, μπορεί να παρασύρεται από την τηλεόραση, τη μη καλή τηλεόραση βέβαια, μπορεί να παρασύρεται σε διάφορα λάθη, όμως στο βάθος του έχει Χριστό, έχει Ελλάδα, έχει ένα ήθος και απόδειξη είναι τώρα ότι ένα χρόνο πιέζεται αφόρητο ο ελληνικός λαός και όμως η συμπεριφορά του είναι συμπεριφορά ανθρώπων χριστιανών και ορθοδόξων χριστιανών δηλαδή και ανθρώπων που ακόμα κρατούν την διάθεση, τη φλόγα, την πίστη και στην Ελλάδα τη σημερινή, αλλά και στην Ελλάδα όπως διαχρονικά έχει παίξει ένα μεγάλο ρόλο και στην ιστορία την ευρωπαϊκή, αλλά και την παγκόσμια. Θέλω να υπενθυμίσω στους αγαπητούς ακροατές, σ' όσους γνωρίζουν. Όσους δεν γνωρίζουν, να υπενθυμίσω ότι ο Άγιος Νεκτάριος έζησε σε παράλληλη, ίσως και χειρότερη κατάσταση από μας. Ήταν εκείνη η εποχή που μεσουρανούσε ακόμα η δύναμη των ευρωπαϊστών βαβαρών και είχαν την βούληση, τη διάθεση και τη μανία να καταστρέψουν και να αλλάξουν τα πάντα στην Ελλάδα. Αρκεί να πούμε ότι και ναοί είχαν καταστραφεί και μοναχοί είχαν αποσχηματιστεί και η Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας Ελλάδος ήταν πάντοτε αριστείδη με λίγα πρόσωπα και κυρίως ότι υπήρχε ο κυβερνητικός ή βασιλικός επίτροπος όπως λεγόταν τότε και χωρίς τη συνένεσή του δεν περνούσε καμία απόφαση της Ιεράς Συνόδου, δεν εξεδίδετο απόφαση που να εκφράζει ελεύθερα τη βούληση των ιεραρχών. Ο Άγιος Νεκτάριος λοιπόν λέγει ότι προόριστο το ελληνικό έθνος να είναι οφθαλμός και διδάσκαλος οικουμένης. Σήμερα βέβαια αυτό μας φαίνεται υπερβολικό
ίσως ουτοπικό, αλλά με τη διορατικότητά του, την αγιοπνευματική, ο Άγιος Νεκτάριος δεν βλέπει μόνο τις καμπές, τις πτώσεις, αλλά βλέπει και το απότατο μέλλον που με βάση τη χριστιανική πίστη και τις ορθόδοξες αντοχές και το αγωνιστικό κυρωικό φρόνημα και των Ορθοδόξων Χριστιανών, αλλά και τις ευχές και τα αίματα των μαρτύρων και των ηρώων που έχουμε, θα μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα και θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε είτε με τα λίγα είτε και με περισσότερα. Πάντως ο ελληνικός λαός φαίνεται ότι είναι διατεθειμένος να αγωνιστεί και να μην μείνει αδρανής στο ξεπούλημα που του γίνεται από όσους του γίνεται. Μάλιστα. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι πριν μπούμε μέσα στο θέμα, το κυρίως θέμα. Ο Μίκης Θεοδωράκης, θα έχετε ακούσει ότι έχει κάνει τη σπίθα. Μάλιστα. Μιλάει κατά καιρούς και ετοιμάζει μία συγκέντρωση. Εσείς τώρα έχετε δημιουργήσει μια κατάσταση που λαμβάνει ατύπως μορφή κινήματος, αφού κατορθώσατε και κατεβάσατε τόσες χιλιάδες κόσμο μαζί και με άλλες οργανώσεις, έτσι. Εσείς δεν έχετε οργάνωση, με άλλους ιερωμένους και μάλιστα οργανώσεις κατεβάσατε χιλιάδες κόσμο στο Σύνταγμα και στο πεδίο του Άρεα. Τα 40 χρόνια που εργαζόμαστε στην Εκκλησία, εργαζόμαστε πάντοτε μέσω της ενορίας μας και μέσω των ανθρώπων που έχουν σχέση και αλληλοπεριχωρούνται με το κλίμα, με το πνεύμα της ενορίας μας. Μάλιστα. Και σαν ιερείς συνεργαζόμαστε άριστα και με τον Μητροπολίτη μας και τον Παρόντα και τους προηγουμένους είχαμε άριστες σχέσεις εν Χριστώ συνεργασίας και επομένως είναι καθαρά εκκλησιαστικό το έργο μας. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω λοιπόν, σε αυτή τη συγκέντρωση που ετοιμάζει ο Μίκης Θεοδωράκης, θα μπορούσατε να συμμετάσχετε? Εκεί που έχουμε φτάσει δεν μπορούμε να έχουμε διλήμματα, τριλήμματα, πολυλήμματα, αλλά οποιαδήποτε διαμαρτυρία και μάλιστα της ποιότητος αυτής που αντιλαμβάνομαι ότι θα είναι και του Μίκη Θεοδωράκη, νομίζω ναι. Βέβαια δεν θέλω να κάνω μεγάλη ανάλυση, αλλά σε μερικές έτσι καμπές του βίου και της δραστηριότητός του ο κύριος Θεοδωράκης μας είχε ενθουσιάσει, αλλά και μερικές φορές μας είχε στεναχωρήσει, όπως κάποιες δηλώσεις που έκανε, δεν ξέρω αν ο ίδιος τις έκανε με επίγνωση δηλαδή, ή αν παρεσύρθη για την Παλαιά Διαθήκη και έτσι μερικά θέματα τα οποία είναι άπτονται της Ορθοδόξου πίστεως και κάπως διαφωνούσε με αυτά. Ίσως μέσα στο κίνημά του έχουν παρεσφυρίσει και κάποιες άλλες οργανώσεις που θέλουν να σφυτεριστούν την έγκλη του προσώπου του, το όνομά του, τη δυναμικότητά του, τα χαρίσματά του, και κρατάμε μία επιφύλαξη και ιδία στους αρχιελληνιστές που συνεργάζονται μαζί του, γιατί είναι τελείως αντορθόδοξοι, όμως εμείς δεν έχουμε πλέον δίλημα σε αυτήν την μαζική, συλλογική, ελληνική αντίδραση και συμφωνία. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι μπορεί να προκύψει κάτι ή να προκύψουν αποτελέσματα από αυτή τη δουλειά που κάνει ο Μίκης Θεοδωράκης? Νομίζω ότι εμείς ως πολίτες και ως χριστιανοί πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας, δηλαδή να δώσουμε το παρόν, και από εκεί και πέρα πάνω από τα πολιτικά, από τους πολιτικούς, από τους ανθρώπους οι οποίοι αντιδρούν, από το λαό, από τους ηγέτες, είναι ο Σταυρωθής και Αναστάς Κυριός μας, έχει την προνοιά μας, μας αφήνει να λάβουμε κι εμείς τα μαθήματά μας, τα συμπεράσματά μας από την παρούσα κρίση, και οπωσδήποτε είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε ασύλληπτες θεανθρώπινες βοήθειες εκ μέρους του. Μάλιστα. Για να έρθουμε τώρα στο θέμα της κάρτας του πολίτη. Έχετε μήπως νέα εάν προχωράει η υπόθεση? Και μετά να πάμε στα κείμενα τα αγιορείτικα, το αγιορείτικο κείμενο που κυκλοφόρησε. Νομίζω ότι στη Βουλή των Ελλήνων είχε το θέμα ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το σχέδιο νόμου, και την Παρασκευή το ψήφισαν καταρχήν ως Βουλή, ως Σώμα.
Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζουμε τι σκέπτονται, τι άλλα επιμέρους σχέδια έχουν για την κάρτα του πολίτη, διότι η κάρτα του πολίτη θα είναι αυτή που θα συνδέσει όλο αυτό το σχέδιο, το νόμο δηλαδή περί ηλεκτρονικής διακυβερνήσεως, με τον κάθε πολίτη της πατρίδος μας. Εάν έχει προαιρετικό χαρακτήρα, ενοχλεί? Δεν θέλουμε να φτάσουμε στο διατάφτα. Ναι. Διότι νομίζω ότι έχουμε ακόμα πεδίο ελεύθερο για ενημέρωση. Ήδη εκφράζονται πολλές απόψεις από διαφόρους και νομίζω ότι μέσα στην καταιγίδα αυτή της καταστροφής της πατρίδος μας υπάρχει μια μεγάλη ελπίδα. Και αυτή είναι η ανακοίνωση του Αγίου Όρους που χαροποίησε πάρα πολύ τους ανθρώπους. Ήδη αυτό το μήνυμα το έχουν μάθει νομίζω όλοι οι Έλληνες και πλέον έχουν ένα πολύ σημαντικό θεανθρώπινο, εκκλησιαστικό δηλαδή καθαρά, αίρισμα. Και νομίζω ότι χρειάζεται να τη σχολιάσουμε αυτή την ανακοίνωση και κατά έτσι γενικό λόγο και γενική νοοτροπία, αλλά και σε μερικά σημεία ειδικότερα, γιατί αυτό που περιμέναμε να γίνει νωρίτερα και δεν έγινε, έγινε στον καιρό που έπρεπε από ό,τι φαίνεται και έγινε με μια νυφαλιότητα. Ναι, αλλά πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει αυτό το κείμενο? Είναι τόσο σημαντικό? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και αν είχαν προλάβει να το διαβάσουν οι 300 βουλευτές της πατρίδος μας, δεν ξέρω αν ακόμα το έχουν πάρει είδηση. Πιστεύω όμως ότι αρκετοί το έχουν μελετήσει. Νομίζω ότι είναι ένα κείμενο το οποίο στέκει αυτή τη στιγμή και σύμφωνα με την έτσι λογική του μέσου πολίτη, δηλαδή του μέσου Ορθοδόξου, του μέσου Χριστιανού, αλλά και του μέσου Έλληνα. Διότι είναι ένα κείμενο νυφάλιο, μη φανατικό, ένα κείμενο το οποίο ακουμπάει όλες τις παραμέτρους της κάτας του πολίτη και της ηλεκτρονικής διακυβερνήσεως, χωρίς όμως να θίγει πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται στην ιστορία αυτή, όμως λέει τα πάντα. Λέει τα πάντα αυτό το κείμενο. Πέστε μου όμως, πριν προχωρήσουμε, δεν θα έπρεπε κάποιοι από αυτούς που ασχολούνται και εσείς ακόμα με την κάρτα του πολίτη να το στείλετε στη Βουλή, στις θηρίδες των βουλευτών, διότι εγώ παρακολούθησα τα μέσα, τα ημερήσια για παράδειγμα, έτσι ο ημερήσιος τύπος δεν έδωσε μεγάλη έμφαση. Δεν είναι ο εκκλησιαστικός ούτε τα τηλεοπτικά μέσα. Εμείς το διαβάσαμε από εδώ και κάναμε αναφορά, αλλά εσείς από την πλευρά σας δεν θα έπρεπε να το στείλετε? Και στα site τα δικά μας έχει δημοσιευτεί, στα 4-5 site, αλλά επίσης εργάζεται ένα συνεργείο που πραγματικά θέλει και αυτή την ανακοίνωση του Αγίου Όρους και επίσης την άλλη πολύ ωραία πραγματεία των 24 ενδεικτικά κελιωτών μοναχών του Αγίου Όρους, το κείμενο το οποίο είναι πάρα πολύ διαφωτιστικό, και αυτό μαζί και ίσως με ένα διαβιβαστικό να το στείλουμε πάλι στους σε επισήμους ανθρώπους και ειδικά στους 300 που μας κυβερνούν, υποτίθεται. Το ένα κείμενο είναι αυτό του Αγίου Όρους και ένα άλλο κείμενο είναι 24 αγιοριτών και λιωτών γερόντων. Μάλιστα. Προφανώς έτσι, οι οποίοι εκφράζουν την αντίθεσή τους και αυτοί. Πέστε μας, θέλουμε να μας κάνετε έτσι ορισμένες αναφορές από το κείμενο του Αγίου Όρους και να τις σχολιάσετε και μετά να πάμε και στο κείμενο των αγιοριτών πατέρων, εάν θέλετε, που είναι κάτι το ξεχωριστό, να μας πείτε και αυτοί έτσι τι επισημαίνουν και γιατί είναι τόσο σημαντικά αυτά τα δύο κείμενα. Θέλω να κάνω την πρώτη παρατήρηση πάνω στο κείμενο αυτό του Αγίου Όρους, ότι αδειμονούσαν οι πιστοί εάν το Άγιον Όρος τελικά θα βγάλει μια ανακοίνωση και αν θα πάρει μια θέση. Η αργοπορία οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε ένας εκ των μοναχών του Αγίου Όρους δεν έχει κοσμικές μέρημνες. Έφτασαν οι πληροφορίες βέβαια έγκυρα στο Άγιον Όρος και στους ηγουμένους και στις γεροντίες, στη διοίκηση δηλαδή κάθε μονής,
αλλά και σε πολλούς μοναχούς. Και επειδή οι άνθρωποι αυτοί είναι πάρα πολύ απασχολημένοι με τη φιλοξενία την βιωτική, αλλά και τη φιλοξενία την πνευματική των προσκυνητών, καταρχήν δεν θέλησαν να αφιερώσουν χρόνο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην κράτα του πολίτη, γιατί είχαν τα επίγοντα άμεσα διακονήματά τους. Κάποια στιγμή όμως και μετά κατάλαβαν ότι το θέμα είναι μείζωνος σημασίας και άρχισαν πλέον ως διοίκηση κάθε μονής, ως γεροντεία ή ένας εκ των επιτρόπων ή δύο, όσοι βέβαια είχαν και ανάλογες γνώσεις, να ασχολούνται με το θέμα αυτό. Έτσι, από ό,τι γνωρίζω, η Μεγάλη Μονή της Μεγίστης Λαύρας προηγήθηκε στην έρευνα αυτού του θέματος. Άρχισαν έτσι επιμελημένα να ερωτούν και να μαθαίνουν οι μοναχοί. Κάποια στιγμή είχαν περίπου οι μισοί μοναχοί τοποθετηθεί και κατάλαβαν ότι είναι ένας μεγάλος κίνδυνος τόσο για αυτούς όσο και γενικότερα για κάθε ορθόδοξο πιστό, αλλά και για τον ελληνικό λαό. Ανάλογη εργασία έγινε σε όλες τις μονές και τελικά κατάλαβαν και εξεφράστησαν. Πριν περίπου από 3 μήνες έγινε άλλη μία διπλή σύναξη, δηλαδή οι 20 ηγούμενοι των 20 μονών και οι εκπρόσωποι τους, άλλοι 20, δηλαδή 40, συνεσκέφτησαν και είδαν ότι χρειάζεται το κείμενό τους, επειδή κυκλοφόρησαν 2 ή 3 παραπλήσια κείμενα, έπρεπε το κείμενό τους να γίνει ακόμα πιο καλό και τελικά πιο κατάλληλο για την παρούσα περίσταση, και τελικά βγήκε το κείμενο αυτό που έχουμε μπροστά μας και το οποίο με μεγάλες αφίσες και με πηχαία επικεφαλίδα, το Άγιον Όρος κατεδίκασε την κάρτα του πολίτη, κυκλοφορεί και σε α4, μικρά κειμενάκια ώστε να το παίρνει στα χέρια. α4 είναι αυτή η σελίδα, αυτή δηλαδή, η σελίδα, έτσι, ναι. Και μπορεί να τη δείξουμε στους τηλεθεατές μας. Είναι ακριβώς αυτός ο τύπος. Και έχουμε και μία μεγάλη αφίσα, την οποία έχουμε κυκλοφορήσει και ήδη με έτσι πρώτη οπτική εκτίμηση καταλαβαίνει ο πιστός ότι το Άγιον Όρος πλέον έχει πάρει θέση για την κάρτα του πολίτη. Να μας επισημάνετε ορισμένα σημεία, μάλιστα, από το κείμενο αυτό, μάλιστα, για να τα σχολιάσετε. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που εκφράζονται και απευθύνονται εξ αφορμής, λέει, της προσφάτου καταθέσεως στη Βουλή των Ελλήνων του νομοσχεδίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την απουραίουσα εκ τούτου μελλοντική έκδοση κάρτας πολίτη, η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους επιθυμεί να επισημάνει τα ακόλουθα. Δηλαδή παίρνουν μια αφορμή με συγκεκριμένο θέμα, όχι από πληροφορίες αόριστες, εφόσον κατατίθεται πλέον το νομοσχέδιο και αυτοί καταθέτουν την άποψή τους. Το δεύτερο είναι ότι η κάρτα του πολίτη, λέει, ταυτοποιεί την προσωπικότητα του πολίτη και το μετατρέπει σε ένα αριθμό του συστήματος της ηλεκτρονικής διακυβερνήσεως. Δηλαδή ξεκινάνε από παλαιότερη, έτσι, κατάσταση που δημιουργήθηκε από τον ΑΜΚΑ, και τώρα εφόσον ο ΑΜΚΑ θα συνδεθεί με την κάρτα πολίτη, δεν τη βλέπουν την περίπτωση αυτή του αριθμού σαν ένα χρηστικό αριθμό, όπως είπε η Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας Ελλάδος τότε που το είπε, σωστά το είπε, αλλά πλέον εφόσον θα μπει στην κάρτα του πολίτη δεν θα είναι πλέον ένας χρηστικός αριθμός, αλλά θα είναι ο αριθμός που θα εκπροσωπεί τον πολίτη και θα τον αριθμοποιεί. Γι' αυτό λοιπόν και αντιδρούν. Όλοι οι πολίτες εντάσσονται πλέον σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο ελέγχει και επεξεργάζεται τα στοιχεία της προσωπικής του ζωής, οικονομική δραστηριότητα, θέματα υγείας, εργασίας, κοινωνικής συμπεριφοράς κτλ., καταργώντας ουσιαστικά τις προσωπικές τους ελευθερίες. Αυτά τα λέει το κείμενο. Το λέει το κείμενο. Και πραγματικά λοιπόν βλέπουμε ότι έχουν κάνει σωστή εργασία, δεν έχουν καμιά υπερβολή, αλλά με νυφαλιότητα πληροφορούν τους πιστούς τι ακριβώς θα είναι αυτό το σύστημα. Ένα σύστημα που πλέον
θα εντάσσει τον πολίτη σε αυτό που έχουμε ονομάσει εμείς ηλεκτρονική φυλακή. Και συνεχίζουν λοιπόν, επειδή το σύστημα αυτό έχει τη δυνατότητα να μετεξελίσσεται, εύκολα θεωρούμε ότι είναι ορατός ο κίνδυνος για τους χριστιανούς να παραβιάζεται η ελευθερία χριστιανικής συνειδήσεως, στερώντας τους τη δυνατότητα να ομολογούν ελεύθερα την πίστη τους και να κηρύσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Εδώ πρέπει να μας δώσετε ορισμένες. Επομένως εδώ γίνεται κατανοητό, έχει γίνει κατανοητό και το βάρος αυτών των λόγων πέφτει στην λέξη μετεξελίσσεται. Έχουμε γνωρίσει από τις πληροφορίες των καθηγητών της πληροφορικής συγγνώμη, ότι το μικρό τσιπ, αυτό που θα έχει δηλαδή επάνω η κάρτα, που θα έχει η κάρτα, θα είναι της τεχνολογίας RFID και θα τι μπορεί... Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι θα έχει πολύ μεγάλη χωρητικότητα και θα είναι αναπρογραμματιζόμενο. Δηλαδή μπορεί αρχικά να μην έχει τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα φαγγελώνουν τον πολίτη αλλά και θα καταργούν τη θρησκευτική του ελευθερία, αλλά αμέσως οποτεδήποτε θέλει η οποιαδήποτε εξουσία και η ντόπια αλλά και η ευρύτερη, όταν πλέον η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα πάρει παγκόσμιες διαστάσεις, θα μπορεί πλέον το τσιπάκι αυτό να χωράει οποιασδήποτε πληροφορίες αλλά και τον δυσώνυμο αριθμό το 666, με το οποίο εμείς έχουμε πρόβλημα, διότι πιστεύουμε στο κείμενο της Αποκαλύψεως, το θεωρούμε θεόπνευστο και επομένως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι ο 666 είναι ο αριθμός του Αντιχρίστου, του ονόματος και γενικά του προσώπου του Αντιχρίστου, και επομένως εμείς δεν θέλουμε να υπάρχει μέσα στην ταυτότητά μας, που δεν θα είναι ταυτότητα, θα είναι ηλεκτρονική φυλακή, μέσα στο κελί μας, δεν θέλουμε να υπάρχει αυτός ο αριθμός. Μέσα στο σπίτι μας εννοείται, σπίτι απλά μας. Έτσι. Βέβαια. Διότι θα έχει συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία. Θα είναι συγκεντρωμένα όλα τα προσωπικά στοιχεία του κάθε πολίτου. Ή θα μπορούν να προστίθενται και κάποια άλλα που οι άνθρωποι που θα χειρίζονται την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, είτε αυτοί είναι ιδιώτες όπως λέει παρακάτω, είτε είναι του δημοσίου ή του ελληνικού ή του παγκοσμίου, θα προσθέτουν στοιχεία τα οποία εμείς δεν θα γνωρίζουμε ότι είναι προστεθειμένα για το όνομά μας. Και τι ακριβώς και πώς θα μας χαρακτηρίζουν δεν θα μπορούμε να ξέρουμε. Στην Αγγλία τι γυρίσανε, την κάρτα εν τέλει? Πρέπει να το ξαναπούμε για να το πληροφορηθούν όλοι οι πολίτες, μολονότι ψηφίστηκε ο νόμος κάρτας πολίτη και ηλεκτρονικής διακυβερνήσεως, όμως 10.000 πολίτες αντέρασαν και αμέσως η δημοκρατική ευαίσθητη κυβέρνησή τους σταμάτησε να δίνει τις κάρτες του πολίτη και στους άλλους πολίτες, καταργήθηκε ο νόμος και όχι μόνο αυτό, αλλά ζήτησαν οι πολίτες αυτοί, οργανωμένοι σε κάποιο σύλλογο βέβαια δικό τους, δημοκρατικό, να απαλληφθούν και όλα τα ηλεκτρονικά τους στοιχεία, τα προσωπικά τους δεδομένα, όπου και αν αυτά διατηρούνται, συντηρούνται και δεν πλέον θα πρέπει να υπάρχουν. Μπορεί να καταργήθηκαν από την κάρτα ή από τον... Ζήτησαν μία προθεσμία 100 ημερών. Δεν ξέρουμε βέβαια αν αυτά έχουν απαλληφθεί. Οι 100 ημέρες έχουν περάσει και μπορεί να πληροφορηθούμε ή να μας πληροφορήσουν ήδη τι έχει γίνει πλέον με τα προσωπικά τους δεδομένα. Γιατί λένε ότι επιστρέφεται πλέον η κάρτα. Μάλιστα. Έτσι δεν έχει καταργηθεί πλήρως. Θα το δούμε όμως. Έχει καταργηθεί πλήρως βέβαια. Ναι, ναι. Πέστε μας άλλο σημείο έχετε. Επίσης, από την ανακοίνωση του Αγίου Όρου. Έχουμε και άλλο ένα σημείο για όλους τους παραπάνω λόγους. Η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους εκφράζει έντονη ανησυχία και υποβάλλει θερμή παράκληση προς την ελληνική κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην έκδοση της ηλεκτρονικής κάρτας πολίτη. Συνιστά δε στους χριστιανούς να χρησιμοποιούν τα συμβατικά μέσα ταυτοποίησεώς τους, δηλαδή την κάρτα που έχουν, την ταυτότητα που έχουμε. Η υποχρεωτική επιβολή
τι ούτου είδους κάτας μας ευρίσκει, αντιθέτως. Επομένως, το λέει, τα λέει όλα. Και κάτι που λέγεται στο τέλος, νομίζω είναι ακόμα πιο σημαντικό, διότι δείχνει εδώ και το αγωνιστικό και ηρωικό φρόνημα των αγιορητών πατέρων και απευθύνεται βέβαια και σε όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς που και αυτοί έχουν αντίστοιχο υποτίθεται ηρωικό και μαρτυρικό φρόνημα και λέει τα εξής. Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν λησμονούμε ότι μίζων ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο και ότι ο Χριστός νενίκη και τον κόσμο δια τούτο όμως δεν συνεπάγεται και τη συμφωνία μας σε υποχρεωτικές και ανελεύθερες πρακτικές. Ευχόμεθα ολοψύχως η Κυρία Θεοτόκος, η προστάτης και έφορος του Αγίου να δίδει στον ευλαβή λαό της πατρίδος μας τη δύναμη να ανταπεξέρχεται σε όλες τις δυσκολίες του βίου, μάλιστα μέσα στη δυσχυλιετή, μέσα στη δυσχερή αυτή συγκυρία που διερχόμεθα. Επομένως, μέσα από τα δύο αυτά γραφικά χωρία τονώνει το ηρωικό φρόνημα των πιστών και λέει ότι τέτοιες ανελεύθερες πρακτικές δεν πρέπει να τις δεχθούμε. Και στο τέλος διατυπώνει και την ευχή στην Παναγία μας, στην Κυρία Θεοτόκο, να μεσητεύσει στον Κύριό της, στον Κύριό μας, ώστε και οι ανώτατες πνευματικές δυνάμεις να ενεργοποιηθούν μαζί με τις δικές μας δυνάμεις και τη δική μας βούληση να μην διεχθούμε την κάρτα του πολίτη, ώστε το αποτέλεσμα να είναι αίσιο. Ο κόσμος ανταποκρίνεται όμως πλέον, συνεχίζει. Ξέραμε ότι είχαν μαζευτεί 60.000 υπογραφές. Οι υπογραφές έχουν φτάσει 70.000. Α, από την προηγούμενη εβδομάδα. Βέβαια, και επομένως. Γιατί την προηγούμενη ήταν 60.000. 65.000. Και επομένως οι υπογραφές συνεχίζονται. Όσο και αν υπάρχουν εμπόδια ή κάποιοι φόβοι, γιατί σπέρνονται και φόβοι, ήδη οι αρκετοί χριστιανοί που μας έχουν δώσει τα έντυπά τους λένε «Σας παρακαλούμε ή δυνατόν μην ανακοινώνετε το όνομά μας». Λέμε «Μα πώς δεν γίνεται, εδώ είναι περίοδος ομολογίας». Τελικά οι άνθρωποι αυτοί δίνουν τα ονόματά τους και έχουν αυξηθεί σε 70.000. Πέστε μου κάτι τώρα, το άλλο το κείμενο, το αγιορείτικο, με τους 24 αγιορείτες μοναχούς που είναι έξω από τα μοναστήρια αυτοί. Έτσι ένα-δυο σημεία, διότι πρέπει να μας πείτε και τι θα κάνετε, έτσι επειδή τρέχει ο χρόνος. Τι άλλες ενέργειες θα κάνετε πέρα από αυτές για τις συγκεντρώσεις. Νομίζω ότι το κείμενο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως λέγουν οι 24 υπογράφοντες, ότι θέλουν και πολλοί άλλοι να υπογράψουν, αλλά και μπορούν να δώσουν τις υπογραφές τους στη συνέχεια. Ενδεικτικός όμως είναι αυτοί οι 24. Η σημασία του κειμένου αυτού είναι μεγάλη, διότι ξεκινάει από τις αρχές της όλης αυτής πολεμικής που γίνεται στην πατρίδα μας, ειδικά με τη συνθήκη Σέγγεν. Μιλάει για τις δύο εγκυκλίους της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Ελλάδος, οποίες παραθέτει ολόκληρες. Και 87 λέτε. 87, ναι. Και 80. Και, μία επί... και 97 και επί Χριστοδούλου δηλαδή και επί Χριστοδούλου έχουμε δύο εγκυκλίδους σαφέστατες περί ηλεκτρονικής διακυβερνήσεως. Έχουμε επίσης το κείμενο το οποίο το έχουμε ολόκληρο εδώ, το μνημονεύει και έχει μόνο ένα απόσπασμα. Αυτό το κείμενο είναι 3,5 σελίδες του πατρός Επιφανίου Θεοδωροπούλου, ο οποίος έχει, τι λέει αυτό, λέει ο Βελζεβούλ ο ΕΚΑΜ 1987. Και τι λέει πολύ περιληπτικά. Λέει πολύ περιληπτικά ότι εμείς δεν μπορούμε να ούτε καν να συζητήσουμε το θέμα ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, διότι πιστεύουμε ότι είναι μια ηλεκτρονική φυλακή, το λέω πολύ γρήγορα, αφενός και αφετέρου είναι σφράγισμα του Αντιχρίστου. Σας διαβάζω μόνο το τελευταίο κομμάτι του που είναι ντοκουμέντο αδιάσεστο και είναι αποστομωτική απάντηση σε αυτούς που λένε ότι ο πατήρ Επιφάνιος Θεοδωροπούλος δεν είπε
για το 666, την παραπληροφόρηση. Το διαβάζω ακριβώς. Εάν τα διαδιδόμενα είναι άληθη και τα νέα δελτία ταυτότητος θα φέρουν εμφανώς ή αφανώς είτε την μορφή του Βεελζεβούλ, είτε των αριθμών 666, είτε οτιδήποτε άλλο αντιχριστιανικών σύμβολων, ή ακόμη κι αν θα έχουν μόνο τον ΕΚΑΜ, άνευ προηγουμένης νομοθετικής διασφαλίσεως των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών του πολίτου, θα είπομεν όχι, και το όχι αυτό το βάζει με κεφαλαία γράμματα, και πάλι όχι, και Μυριάκης όχι. Και στα νέα αυτά δελτία, οτιδήποτε κι αν πρόκειται να αντιμετωπίσουν, να αντιμετωπίσουμε. Και λέει λίγο πιο πριν, ακόμα και αν δεν υπάρχει το 666, εμείς λέμε Μυριάκης όχι. Ακουέτο ταύτα και βασιλεύς, δηλαδή ο κυβερνήτης ο τότε. Δεν διστάζει δηλαδή να απευθυνθεί και στον ανώτατο άρχοντα και να πει ότι επικαλούμαστε, αυτό είναι μια έμεση επίκληση της γνώμης, της παρουσίας, της βοήθειας του βασιλέως, και να πει ότι προσέξτε, γιατί εμείς ως ελληνικό έθνος, βασιλευμένη δημοκρατία να πούμε τότε, λέει ότι εμείς θα αρνηθούμε τέτοιες ταυτότητες. Αυτά πότε τα είπε ο πατέρας Θεοδωρόπουλος, επιφάνειος Θεοδωρόπουλος. Ξαναλέω την ημερομηνία 1987. Είχαμε τέτοιο προεδρική, δεν είχαμε βασιλιά, έτσι. Α, ήταν προεδρική. Ναι, μάλιστα. Ναι, έτσι. Προεδρευωμένη. Λέει λοιπόν ο πατήρ Επιφάνιος ότι... Εννοεί τον ανώτατο άρχοντα. Τον ανώτατο άρχοντα, έτσι. Μάλιστα. Πέστε μου όμως κάτι, γιατί τον αμφισβητούν? Διότι τον αμφισβητεί ένας συγκεκριμένος κληρικός, να μην πούμε τώρα το όνομά του. Τον αμφισβητούν διότι θέλουν να εξαγάγουν συμπεράσματα, τα συμπεράσματα δικά τους. Βία δηλαδή, και άσχετα με το κείμενο του πατρός Επιφανίου. Όμως ο πατήρ Επιφάνιος, μόλον ότι ήταν άνθρωπος παιδείας, τεραστίας παιδείας, βεβαίως και παιδείας αγιοπνευματικής, και προσωπικά η ζωή του αλλά και οι μελέτες βασίζεται στην Αποκάλυψη, και λέει και ο ΕΚΑΜ που ήταν τότε υποψήφιος σε χρήση, δηλαδή σαν τον ΑΜΚΑ το δικό μας, ήταν τότε ο ΕΚΑΜ, αλλά ακόμα δεν είχαν ψηφιστεί, και επίσης κυκλοφορούσε ευρέως η άποψη ότι στην ταυτότητα αυτή την ηλεκτρονική θα υπάρχει ένας κωδικός, όπως υπάρχει ένα υδατογράφημα που θα είναι ο Βελζεβούλ. Και το δεν ήθελε λοιπόν ο πατήρ Επιφάνιος να υπάρχει ούτε καν υδατογράφημα που να παριστάνει μια μορφή έτσι περίεργη, παράξενη, που θα είναι ο Βελζεβούλ, ούτε τον ΕΚΑΜ ήθελε αριθμό, κωδικό που θα αντιστοιχηθεί με το 666, και φυσικά και ακόμα και αν δεν υπάρχουν αυτά, δεν θέλουμε, λέει, καθόλου μία ταυτότητα ηλεκτρονικού τύπου. Μάλιστα. Επίσης, μεγάλη σημασία... Σε αυτό το αγιορείτικο κείμενο υπάρχει κάτι άλλο? Υπάρχει κάτι σημαντικό. Άλλο. Τι? Υπάρχουν τα ονόματα του πατρός Θεοδόρου Ζήση και του πατρός Γεωργίου Μεταλλινού που έχουν γράψει τότε διεξοδικά για την ηλεκτρονική ταυτότητα. Μιλάμε για το 87 και 88 και αναφέρονται και οι δυο τους με συγκεκριμένη τοποθέτηση. Αναφέρονται στον 666. Στον 666. Και τι λένε? Και οι δυο τους. Και ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης. Μην μας το πείτε μοταμό, διότι έχουμε 3 λεπτά ακόμα. Τον έχουμε εδώ λοιπόν, που αναφέρεται και στον 666, βασιζόμενος στο Ιερό Κείμενο της Αποκαλύψεως, αλλά και ο πατήρ Γεώργιος ο Μεταλλινός, βασιζόμενος στο Ιερό Κείμενο της Αποκαλύψεως, και επομένως ως ιστορία και ως τοποθέτηση των ειδικών επιστημόνων, έχουμε αυτές τις απόψεις, έχουμε τις εγκυκλίους της Ιεράς Συνόδου. Δηλαδή, μισό λεπτό, ο πατήρ Θεόδωρος και ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός ήταν... Ήταν και στην επιτροπή, την πρώτη επιτροπή, ναι, που μια ευρεία επιτροπή για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, για τον ΕΚΑΜ και για άλλο το θέμα
ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και είχαν έρθει και σε επαφή με τους αρμοδίους υπουργούς και με βουλευτές και είχαν κάνει αγώνα συγκεκριμένο ώστε να μην προχωρήσει η κυβέρνηση και όπως και τελικά δεν προχώρησε σε μια θέσπιση ηλεκτρονικού συστήματος ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και καταγραφής μέσα στην ηλεκτρονική ταυτότητα του 666. Μάλιστα τότε ξέσπασε και ένας μεγάλος συναγερμός, θα λέγαμε, στους δημοσιογράφους, οι οποίοι εφόσον ήταν με το μέρος κυβερνήσεως υπεραμείνοντο του αριθμού και έλεγαν ότι τι σας πειράζει ένας αριθμός ανάμεσα στις χιλιάδες αριθμούς. Και εμείς λέγαμε, γιατί να μην βάλετε τους χιλιάδες άλλους αριθμούς παρά να επιμένετε στο 666. Μάλιστα, κάτι που σας είπε σήμερα και ο Υπουργός Εσωτερικών. Μάλιστα, έτσι, γιατί μένετε. Επειδή πατέρα Σαράντο τελειώνει ο χρόνος, θέλουμε να μας πείτε πολύ σύντομα, σε λιγότερο από ένα λεπτό, τι ετοιμάζετε τώρα για την Κάρτα του Πολίτη. Όπως σας είπε προηγουμένως, ένα συνεργείο μας θα στείλει σε επισήμους το κείμενο αυτό του Αγίου Όρους και των Αγιοριτών. Με ένα σχετικό λιτό σχολιασμό, περίπου σαν αυτό που κάναμε σήμερα. Και επίσης έχουμε προτάσεις από δημοσιογράφους και από άλλα κανάλια να παρουσιαστούμε ένας ή δύο ή τρεις που έχουμε ασχοληθεί με το κείμενο αυτό και να δώσουμε τοποθετήσεις. Συγκεντρώσεις θα κάνετε άλλες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σκεφτεί για συγκέντρωση, όμως επιμέρους συγκεντρώσεις σε συλλόγους ή σε αίθουσες μεγάλες έχουμε σκοπό να κάνουμε. Μάλιστα, ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα εδώ. Εάν χρειαστεί θα ξανακάνουμε και μία άλλη εκπομπή, έτσι θα μιλήσουμε, θα συνεννοηθούμε, θα δούμε τις εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Στην αυριανή εκπομπή σας είπαμε ότι θα ανοίξουμε τα τηλέφωνα, θα τοποθετηθείτε για οποιοδήποτε ζήτημα και θα θέλαμε να τοποθετηθείτε ιδιαίτερα για το ευρώ. Εάν δηλαδή θα πρέπει να φύγουμε, να μείνουμε, ή πως σχολιάζετε γενικότερα όλα αυτά που γίνονται σε σχέση πάντοτε με το ευρώ, τη φημολογία δηλαδή η οποία υπάρχει. Να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.